Τρία ολόκληρα 24 ώρα μετά τη φωνική σύγκρουση που στήχησε τη ζωή στον Άσο Καρανίκα, ο οδηγός της ανασφάλιστης μαύρης κορβέτ εμφανίστηκε στη τροχιά Ελληνικού και κατέθεσε για τις συνθήκες του δυστυχήματος που έκοψε το νήμα της ζωής του 25χρονου μοτοσυκλετιστή. Οι φωτογραφίες ντοκουμέντο από το σημείο της τραγωδίας κόβουν την ανάσα. Ο 40χρονος επιχειρηματίας περιέγραψε στους αστυνομικούς πώς έγινε το τροχαίο και απέδωσε πολλές φορές την απόφασή του να εγκαταλείψει αβοήθητο τον 25χρονο στο σοκ της στιγμής. Έπαθα σοκ και γι' αυτό εξαφανίστηκα. Ούτε κατάλαβα πώς έγινε. Αυτό που μόνο κατάλαβα είναι ότι ήμουν πολύ σοκαρισμένος. Λίγες ώρες μετά την κατάθεση του οδηγού της φωνικής κορβέτ, ο Γιώργος Καρανίκας, πατέρας του 25χρονου Νάσου, έκανε συγκλονιστική κατάθεση ψυχής στο Open. Αισθάνθηκα μία ανακούφιση. Ναι. Αλλά αισθάνθηκα οργή για τις δηλώσεις τις οποίες έκανε. Μου σκότωσε το παιδί μου δεύτερη φορά. Όταν ένας δολοφόνος λέει ότι εγώ δεν κατάλαβα τι έκανα και έπαθε σοκ μετά, σημαίνει ότι δεν έβλεπε όταν οδηγούσε τι έκανε. Ο πατέρας του αδικοχαμένου Νάσου ζήτησε μέσω του Open την παραδειγματική καταδίκη του οδηγού της μαύρης κορβέτ. Για μένα αυτός έπρεπε να είναι φυλακή. Από τη στιγμή που πήγε εκεί έπρεπε να είναι στη φυλακή. Αυτή η δικαίωση θέλω. Αυτή η δικαίωση λέει ο Νάσου. Αυτή. Ζητάει ο Θανάσης δικαίωση. Θέλω ο εισαγγελέας να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Συγγενείς, φίλοι αλλά και απλοί πολίτες έρχονται εδώ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένες όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Νάσος μετά την φωνική σύγκρουση με τη μαύρη κορβέτ και αφήνουν ένα λουλούδι στη μνήμη του 25χρονου. Ο 40χρονος οδηγός της μαύρης κορβέτ μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η δικογραφία από την τροχέα Ελληνικού.